new goalkeeper and what's your opinion for Mark that we saw him today? We knew him, but what's your opinion? Yeah, well, of course, Mark, this is the first serious training of match with us. Of course, I'm satisfied with him. He's dangerous. He has some situation. Generally, in the second half, we have some 3-4 good situation, but we didn't have finishing, passing, and goal. With him, of course, we wait the goalkeeper. It's very, very necessary, and we must to buy someone very soon. This is possible. It's very important for us. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Μακ, ουσιαστικά σήμερα ήταν η πρώτη του σοβαρή προπόνηση με την ομάδα. Τον είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν πολύ επικίνδυνος, ήταν μέσα στις φάσεις. Δημιούργησε 3-4 καλές στιγμές όπου μας έλειψε η τελική πάσα για να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για γκολ. Τον γνωρίζουμε τον Μακ και τι μπορεί να μας δώσει. Από εκεί πέρα, σε ό,τι αφορά με τον τερματοφύλακα, είναι απόλυτη προτεραιότητα για μας και είναι μεγάλη ανάγκη να αποκτήσουμε το συντομότερο δυνατόν ένα τερματοφύλακα. Είχαμε σήμερα και τον τεμπούτο του Λεβέκ, τον οποίο χρησιμοποιεί μία ως αριστερό στόπερ, ως αριστερό φουμπακ. Είναι ικανοποιημένος από τον Γάλλο. Today also the debut of Lévesque. You used him as a left central defender, as a left back. Are you satisfied from his performance and adaptation? Okay, his first, of course, match for him. He played on the left side. He changed in the 3-4-3. We will see in the future. This is preparation. We need to see, and after we have some impression, you know, it's not serious to speak after one match because they first time play with me 3-4-3, and you know it's difficult for them. And we will wait after 7 days. After Ajax, we can speak more about everything. Ναι, είναι το πρώτο του παιχνίδι σήμερα. Αγωνίστηκε στην αριστερή πλευρά στο 3-4-3. Γενικά δεν είναι σοβαρό και δεν είναι σωστό να κάνουμε κρίσεις και να σχολιάζουμε τους ποδοσφαιριστές μετά από ένα παιχνίδι, το οποίο χρησιμοποιήσαμε, ένα σύστημα το οποίο έχουμε δουλέψει μόλις μία μέρα. Θα δούμε πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες και μετά το τελευταίο φιλικό στην Ολλανδία κόντρα στον Άγιαξ θα είμαστε σε θέση να πούμε περισσότερο.